Χαίρετε. Αριστοτρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είστε. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Η <laughs> προσπάθεια είναι καθολική θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε ένα θέμα θετικό σήμερα ε, που θα έλεγα ότι μπαίνει στην, στην κατηγορία της θετικής ψυχολογίας ένα σχόλιο που ήταν κάτω από ένα βίντεο που είχα κάνει με περπάτημα στη φύση που μιλούσα για νέους στόχους, είχα αναφερθεί και στο βίντεο που είχαμε κάνει μαζί για το πώς επιτυχάνω τους στόχους μου το 2022. Μια φίλη ρωτάει αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα vlog για το πώς να μπουστάρουμε τον εαυτό μας, δηλαδή να δίνουμε όθηση, να δίνουμε δύναμη στον εαυτό μας, όταν βάζουμε ένα στόχο, ο οποίος απαιτεί χρόνο για να εκπληρωθεί. Εσύ μας είχες πει στο βίντεο που κάναμε για τους νέους στόχους για το 2022, ότι στην εποχή που ζούμε και στις συνθήκες που βρισκόμαστε, καλύτερα να βάζουμε σύντομους στόχους, όχι μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους στόχους, ούτως ώστε να μην απογοητευόμαστε όταν δεν καταφέρνουμε να επιτύχουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο. Κάποιοι στόχοι όμως θέλουν χρόνο να επιτευχθούν. Πώς μπορούμε να δίνουμε δύναμη στον εαυτό μας για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας. Όταν οι στόχοι που θέτουμε έχουν 100% δική μας συμμετοχή και δεν εξαρτώνται από συγκυρίες, ε, δηλαδή, πεί, πείτε ότι θέλει κάποιος να, φτιάξει, να γράψει ένα βιβλίο ή να φτιάξει κάτι ή τέλος πάντων να κάνει ο, Κάτι το οποίο είναι καθαρά δικό του, δική του, ο, δικός του προγραμματισμός, δικό, του, δική του ιδέα, δική του υλοποίηση. Δεν έχει να κάνει με, με αποφάσεις, με μέτρα, με αεροπλάνα, με βαπόρια, με δεν ξέρω τι άλλο που έχουν να κάνουν με την πανδημία. Ε, και εκεί πέρα χρειάζεται βασικά πολλή δουλειά, ε, εστίαση στοχοπροσύλωση, ε, εστιασμένη προσοχή και 100% γνωστικές λειτουργίες στο έπακρο προκειμένου να αποδώσει στο βαθμό που επιθυμεί. Και για, όποιο, για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν με τους διάφορους λόγους που βλέπουμε, δεν έχει το κουράγιο να το κάνει, αναβάλει συνέχεια την προσπάθειά του, ας πούμε, Βάζει το πρόγραμμά του, αλλά δεν το υλοποιεί. Ε, έτσι πέφτει σε μια συναισθηματική κατήφια, καθήλωση και δεν μπορεί να ανταπεξέρθει. Ε, και επί της ουσίας θέλει μια έντονη κινητοποίηση για να ξαναβρει λίγο το στόχο του και να δει αν πραγματικά θέλει να κάνει αυτό το πράγμα που ισχυρίζεται ότι θέλει να κάνει. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λίγο, έχει να κάνει αυτό το θέμα με την αυτοσυγκράτηση και τη στοχοπροσύλωση, που, είναι, που αφορά τη λειτουργία του, της παρορμητικότητας δηλαδή, του να μπορούμε εύκολα να μαζευτούμε και να βάλουμε τον εαυτό μας στο στόχο μας, να τον, δηλαδή σαν στρατιωτάκι, να τον βάλουμε να υπακούσει αυτό το μοτίβο κινήσεων που πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να έρθει, να φέρουμε σπέρα στο έργο που έχουμε εμείς ήδη βάλει τον εαυτό μας. Ε, γι' αυτό και πρέπει, για να μπορούμε να αποδώσουμε σε ένα γνωστικό έργο, να μην υπάρχει συναισθηματικό πέδεμα. Όταν mm -hmm. υπάρχει συναισθηματικό πέδεμα, δύσκολα μπορούμε να ε, αποδώσουμε. Δηλαδή, όταν συναισθηματικά είμαστε στεναχωρημένοι, Είμαστε μπερδεμένοι, είμαστε ακόμα χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι. Ή έχουμε ένα πένθος για οποιοδήποτε λόγο. Ή μια ματέωση, μια απογοήτευση, ένα έντονο συνέστημα, ένα θυμό, κάτι. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, στη ζωή όλων μας. Τότε δύσκολα μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας έτσι σε διαδικασία αυτή ιδιαίτερα αν αυτό θέλει ησυχία και προσήλωση. Υπάρχουν φυσικά και φορές που εμένα μου συμβαίνει ας πούμε αυτό, όταν είμαι θυμωμένη με κάτι, ε, να γράφω, να μου βγαίνει, να έχω έμπνευση. Άμα, έχω, άμα είμαι θυμωμένη, να, να γράψω κάτι. Ε, πάλι όμως και αυτό ε, 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 επισύρει κάποια προβλήματα, γιατί αν είσαι θυμωμένος με κάτι, και το γράψεις έτσι ακριβώς όπως το νιώθεις, μπορεί να έχει πέραση, γιατί θα τραβήξεις τα βλέμματα σίγουρα, αλλά θα το πληρώσεις μετά. <laughs> Οπότε... αυτά, αυτά μην τα ξαναλες το πληρώσει με έναν αλφαβήτα τρόπο. Αυτό που μα λε, δηλαδή, είναι ότι ο θυμό μπορεί να είναι κινητοποιήτη δύναμη για δημιουργικότητα, ειδικά στη γραφή, ή στο να γράψει κάποιο ποιήση, να γράψει πεζογραφία ή δοκιμιακή γραφή. Αλλά μετά μπορεί να έχει και αρνητικέ συνέπειε, γιατί αυτά που λε τώρα που σε μετά μπορεί να έρθουν να σε βρουν. Ναι. Ιδιαίτερα, ας πούμε, να κάνεις μια, να γράψεις ένα άρθρο για κάτι, για ένα θέμα επίκαιρο, το οποίο σε πονάει, σε θυμώνει, ε, θα τα γράψεις έτσι όμορφα, ωραία, όπως τα νιώθεις και θα είναι ωραία, θα τα ακούσουν και θα τα διαβάσουν πολύ, αλλά θα ξεχάσεις ότι παρατηρούν και κάτι μάτια που δεν θέλεις να, να τους πολύ και δεν θέλεις να τους έχεις στο κεφάλι σου για πολύ. Τέλος Άρα, πάμε. κάνουμε έναν τετσουρ τώρα, μια παραδρομή και λέμε ότι καλύτερα όταν είμαστε πολύ ε, φορτισμένοι συναισθηματικά να μην κάνουμε αναρτήσει στα social media. Γιατί οι περισσότεροι δεν είναι συγγραφεί και δεν γράφουν άρθρα που μα ακούνε, yeah. αλλά <laughs> κάτι post <laughs> που γίνονται στα social media. Yeah. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, επειδή είναι αγριεμένος ο κόσμος εκεί έξω στα social media, πολύ αγριεμένος, ε, δεν σου συγχωρείται κανένα τόπιμα φραστικό, καμία λέξη η οποία θα σου ξεφύγει, ε, γιατί ζούμε και στην εποχή του πολιτικού του ορθού και οτιδήποτε σου ξεφύγει, είτε δεν το εννοήσες έτσι, είτε μπορεί να εννοούσες κάτι άλλο, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Οπότε καλύτερα... Να μην γράφουμε τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, βρασμό ψυχής. Ε, καλύτερα να τα φιλτράρουμε όλα όσα γράφουμε, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή που έχει πάρα πολλούς που έχουν χόμπι πια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό. Ε, αλλά και γενικότερα, είτε αυτό είναι ένα email, είτε αυτό είναι ένα γράμμα, είτε αυτό είναι ένα μήνυμα, όταν είμαστε θυμωμένοι, γιατί κάποιος μας έχει θυμώσει, κάποιος μας έχει, έχει ξεπεράσει τα όρια. Ε, είναι καλύτερα να το, να το δούμε ξανά και ξανά, να ηρεμήσουμε και μετά να το στείλουμε, γιατί σίγουρα θα πούμε και κάτι παραπάνω που δεν θα βοηθήσει στην επικοινωνία. Λοιπόν, πίσω ως... στο στόχο μα τώρα. Πίσω στο στόχο το το μα. Ε, Για να κάνω έτσι μια περίληψη όσων έχει πει μέχρι τώρα, είπε ότι για να μπορέσουμε να εστιαστούμε σε ένα στόχο και mm. να κινητοποιήσουμε τον εαυτό μα να μπορέσουμε να κάνουμε καθημερινώ τη δουλειά που χρειάζεται για να επιτύχουμε ένα στόχο που είναι μακροπρόθεσμο, όπω για παράδειγμα να γράψουμε ένα βιβλίο ή να κάνουμε μια κατασκευή, κλπ. Η καλύτερη ψυχική διάθεση είναι αυτή τη ηρεμία. Όταν είμαστε στενοχωρημένοι, όταν είμαστε θυμωμένοι... όταν είμα, είμαστε καταθλιπτικοί, για παράδειγμα... δεν μπορούμε να, να έχουμε τις δυνάμεις μας προσυλλομμένες εκεί. Άρα φροντίζουμε τόσο ώστε να έχουμε μια καλή ψυχική κατάσταση. Μια ισορροπία. Εκτός από την περίπτωση στην οποία βάζουμε το στόχο αυτό... για να μας δώσει ισορροπία. Οπότε αν κάνουμε εργασιοθεραπεία μέσα από το στόχο... Τότε νομίζω ότι ίσω ένα τρόπο για να βοηθήσουμε τον εαυτό μα να λέμε πήγαινε μέχρι τον υπολογιστή, κάθισε, άρχισε να γράφει και αυτό που θα κάνει θα σε βοηθήσει να νιώσει καλύτερα. Πήγαινε μέχρι το εργαστήριό σου, πάρε τα εργαλεία σου, ξεκίνησε να κάνει την κατασκευή σου και να υπενθυμίσουμε να, να, να στον εαυτό μα το συνέστημα, το ωραίο που θα νιώθει μετά την περάτωση του έργου. Ναι. Συνήθως όταν κάποιο έργο έχει να κάνει ε, με... είναι δύσκολο και είναι δύσκολο να το βγάλουμε εις πέρας, ε, για διάφορους λόγους, γιατί απαιτεί από εμά στόχο προσήλωση, γιατί είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε ή θέλει πάρα πολύ ενέργεια κτλ. Ε, είναι καλό να οραματιζόμαστε το μετά. Το πώς θα νιώθουμε, πούμε, πόσο περήφανοι θα είμαστε με τον εαυτό μας όταν έχουμε καταφέρει εντός μιας μέρας ή εντός της εβδομάδα μας να βγάλουμε τους στόχους μας, να κάνουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε και να είναι και επικανοποιητικά. Ή το πώς περήφανοι νιώθουμε για τον εαυτό μας που κάναμε αυτό που θέλαμε και το κάναμε καλά. Ή πόσο ωραία θα είναι όταν αυτό το επίτευγμα που έχουμε ασχοληθεί εκτενώς θα φτάσει στο τέλος του και θα είναι ένας ακόμη στόχος που θα έχουμε πετύχει. Είναι καλό λοιπόν να, να, φέρουμε το... να παγαίνουμε δηλαδή ένα επεισόδιο μετά για να εθαρρύνουμε τον εαυτό μας, σαν μια ταινία δηλαδή που γυρίζεται και να πάμε σε ένα επεισόδιο μετά. Και ένα άλλο πράγμα που είναι καλό και είναι κινητοποιό είναι να, να δίνουμε έτσι μικρά δωράκια στον εαυτό μας, που μπορεί mm. αυτό να είναι μια στιγμή χαλάρωση. Μπορεί να, να είναι το αγαπημένο μας φαγητό, μπορεί να είναι το αγαπημένο μας γλυκό, μπορεί να είναι ο καφές που μας αρέσει σε, ένα, σε μια καφετέρια. Μπορεί να είναι μια βόλτα, μπορεί να είναι ένα ταξίδι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μας αρέσει και θα μας κινητοποιήσει για σαν δωράκι, δηλαδή να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας να τον επιβραβεύσουμε ε, που έκανε αυτό που έπρεπε, που εμείς του βάλαμε να κάνει. Ε, αυτά βοηθάνε πάρα πολύ ε, προς την επίτευξη του στόχου μας, ε, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι η έντονη επιθυμία για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν έχουμε επιθυμία και το κάνουμε, για χίλιους δυο λόγους, εκτός από το ότι μας αρέσει και το επιθυμούμε, σίγουρα δεν θα, είναι, δεν, δεν θα μπορούμε εύκολα να, να, έρθουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Άρα φροντίζουμε την επιθυμία μας, θαρρύνουμε, δηλαδή ενισχύουμε την επιθυμία μας, ε, δίνουμε δωράκια και επιβραβεύσεις στον εαυτό μας, και το τρίτο που είχες πει, το οποίο το είχες πει πρώτο. Αχ, θύμισε μου και το άλλο. Ε, πηγαίνουμε ένα επεισόδιο μετά. Δηλαδή, φανταζόμαστε πόσο όμορφα θα νιώθουμε όταν θα επιτύχουμε αυτό που πάμε να κάνουμε. Ας Μπράκο. πούμε, αν είναι ένα βιβλίο, ε, 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 σκεφτόμαστε τη μέρα της παρουσίασης. Αν είναι ένα έργο, σκεφτόμαστε πώς θα το παρουσιάσουμε. Mm. Ε, ε, την επιβράβευση που θα λάβουμε από τους γύρω μας. Το αραματιζόμαστε, ε, ε, δηλαδή. Το αραματιζόμαστε, ναι. είναι σ, Να μεταφερόμαστε νοερά εκεί και σκεφτόμαστε πώς θα είναι η ατμόσφαιρα που όλοι θα είναι περήφανοι για μας, εμεί οι ίδιοι για τον εαυτό μα, που θα αισθανόμαστε ότι καταφέραμε κάτι πολύ όμορφο κτλ. Ε, αυτά είναι κινητόπια στοιχεία. Ε, αλλά ε, επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι η σταθερή ψυχολογική μας κατάσταση. Ε, πάντα τα έντονα συναισθήματα δεν είναι, δεν είναι καλό ιονό για του στόχου μας. Οπότε όσοι αισθάνονται έτσι μπερδεμένοι, αισθάνονται ματαιωμένοι, αισθάνονται λυπημένοι, αισθάνονται θυμωμένοι, ε, για όλα αυτά που του συμβαίνουν, είναι καλύτερα να κάνουν την ψυχοθεραπεία τους, να κάνουν κάποιες έτσι, ε, ε, συνεδρίες, να πάρουν θάρρηση ε, και μετά να μπουν σε διαδικασία στόχευσης. Mm. Ε, γιατί ε, αν το κάνουν πρώτα αυτό θα απογοητευτούν και θα ενταθεί η δύναμη του ε, συναισθήματος και θα κάνουν κακό στο τέλος αντίκαλο. Άρα, παρά να ξεκινήσουμε πριν να είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το έργο που θα βάλουμε στόχο, καλύτερα να προετοιμαστούμε και μετά να ξεκινήσουμε. Ακριβώς. Και κάποιες φορές, μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας, μπορεί να είναι και η ψυχοθεραπεία για η ενδυνάμωση. Για ψυχική ενδυνάμωση και για επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων, οι οποίες μπορεί να φέρουν εμπόδια στην ολοκληρώση του έργου και τακτοποίηση ζητημάτων. Ναι, για τακτοποίηση. Είναι πολύ σημαντική η τακτοποίηση, γιατί μία εσωτερική τακτοποίηση βοηθάει πάντοτε στην επίτευξη των γνωστικών μας στόχων. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία σε όλους και για τους μεσοπρόθεσμους και για τους μακροπρόθεσμους στόχους τους. Γεια. Γεια πολλά. Γεια.